Είναι Σάββατο μεσημέρι, Δημοτική Ενότητα του Σωτηλίου. Ο κύριος Παναγιώτης Κυριακίδης είναι υποψήφιος με τον συνδυασμό του Λάζαρου Γκερεχτέ. Πώς πάει ο προεκλογικός αγώνας? Καλή επιτυχία καταρχήν. Άστε καλά. Σήμερα ξεκινήσαμε τα εγκαίνια εδώ του εκλογικού κέντρου στο Τσοτήλι. Ο προεκλογικός αγώνας είναι πολύ καλός. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τους συνυποψήφιους μας. Νομίζω ότι έχουμε και χαμηλά τους τόνους και με τους υπόλοιπους συνυποψήφιους των άλλων συνδυασμών. Και θα έχουμε κάποιες μέρες έτσι που θα υπάρχει μια προσπάθεια ολωνών για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το συνδυασμό και για τον εαυτό τους. Θυμίζουμε στους φίλους που μας παρακολουθούν ότι ήσασταν και πάλι υποψήφιος στις προηγούμενες εκλογές. Είστε πάντα μάχημος και δίνετε το παρόν, έτσι. Ναι, πάντα. Και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Πάντα, ναι. Και την προηγούμενη φορά ήμουνα υποψήφιος στο Δήμο Βοΐου με το συνδυασμό τότε του Μανώλη του Γκάση. Τώρα είμαι με τον Λάζαρο τον Γκερεχτέ. Νομίζω ότι και η εμπειρία μου και η προσπάθειά μου όλα αυτά τα χρόνια στον τόπο, ότι είμαι πλέον όριμος για να μπορέσω να φέρω ένα καλό δυνατό αποτέλεσμα για την περιοχή, για το Τσοτήλι, για το Βόλιο, για όλα τα χωριά, για όλο τον κόσμο. Το κάλεσμα που κάνετε στους ψηφοφόρους του Βοΐου για να σας ψηφίσουν. Ναι. Το κάλεσμα είναι ότι εγώ θέλω ο κόσμος να σκεφτεί αντικειμενικά και να βάλει τα πράγματα κάτω και να αποφασίσει ποιοι είναι οι ικανοί για να ψηφίσουν, για να δώσουν το ψήφο τους. Να μην είναι ψήφος χαλαρή. Να είναι ψήφος με σκέψη και με οριμότητα. Ωραία, νομίζω ότι αυτό θα φέρει τον κόσμο κοντά μας, γιατί έχουμε ένα πολύ καλό αρχηγό και ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο σε όλες τις ενότητες. Ωραία, καλή επιτυχία ευχόμαστε. Να είμαστε καλά, να μας βοηθάει και η Παναγία εδώ με τις ευχές των παπάδων και όλα θα πάνε καλά.